Hello, ladies and gentlemen, we are back. Άλλο ένα μη μου πεις update, μόλις έχει ήδη ξεκινήσει. Άλλη μια εκπομπή πολύ ιδιαίτερη, πολύ διαφορετική, πολύ όμορφη, με μεγάλη και ιδιαίτερη, έτσι, αν το θέλεις, σήμερα, πώς να το πω τώρα, βλέψη προς το όταν τελειώσουμε να έχουμε όλοι ανανεωθεί. Και θα σας το εξηγήσω τι θέλω να σας πω, αλλά σήμερα ήθελα να είναι μια εκπομπή της ανανέωσης. Και βασικά, γιατί θα μου πεις κάθε μέρα αυτή η εκπομπή δεν έχει μια ανανέωση, μια αναγέννηση. Ναι, αλλά σήμερα έχει πολύ ομορφιά, πολύ γκλαμουριά, πολλά φώτα, πολλά πράγματα που γίνονται μπροστά και πίσω από τις κάμερες, στην καθημερινότητα. Έχει πολύ πράγμα και πολύ πολύ υλικό. Όμως, για να ξεκινήσω εγώ μια εκπομπή πάρα πολύ καλά, πρέπει πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω γλυκά. Και σε αυτό νομίζω ότι η επιλογή μας και για σήμερα είναι η μοναδικότερη, πιο γλυκιά, αλλά και αλμυρή κάποιες φορές, ακόμα και από θέμα άρτου, γιατί η αλήθεια είναι ότι το πήγα και το κουλουράκι μου το Θεσσαλονίκης και πήγα και το σαντουιτσάκι μου όταν πήγα το πρωί, γιατί το αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Μούλιας, το οποίο θα βρούμε στον Κορυδαλό, στην Αθηνάς 37, και για σήμερα με χειροποίη τα βουτήματα και κουλουράκια, έχω επιλέξει από όλες τις γεύσεις, γιατί κάποιοι τρώνε τα κανέλας, κάποιοι τρώνε τα κούκκις, κάποιοι θέλουν το κεκάκι τους Γιάννη το κλασικό με το καφέ, ειδικά στο φουαγέ με τον γαλλικό ή με τον εσπρέσο. Κάποιοι άλλοι όμως θέλουν με τους ξηρούς καρπούς, κάποιοι θέλουν με γέμιση μπανάνας και με λίγο σοκολάτα. Έτσι λοιπόν, το αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Μούλιας, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του Κορυδαλού Αθηνάς 37, και για σήμερα επιμελήθηκε πραγματικά ό,τι καλύτερο για εμάς, για τους συνεργάτες μας, αλλά και για τους καλεσμένους μας. Και για τους καλεσμένους μας. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζοντας και ξεκινώντας την εκπομπή, θέλω να σου πω ότι πριν πάω στην πρώτη συνεργάτηδά μου, σήμερα θα έχω πάρα πολύ ωραίο θέμα στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής, για τη γυναίκα. Γιατί επισκέφτηκα ένα από τα πιο ωραία πραγματικά στούντιο σπα ομορφιάς που έχω επισκεφτεί τα τελευταία χρόνια, All About Eve λοιπόν, και η αγαπημένη Εύα Γουναροπούλου σήμερα θα σας ταξιδέψει σε θέματα ομορφιάς, αλλά θα επικεντρωθούμε στο ημιμόνιμο μακιγιάζ φρυδιών ή αλλιώς ημιμόνιμο τατού φρυδιών. Είναι ένα πράγμα που απασχολεί πάρα πολλές γυναίκες για να τονίσουν τα φρύδια τους, για να έχουν πολύ ωραίο σχήμα όλη τη χρονιά, από το πρωί μέχρι το βράδυ, και να μην πρέπει να ξεφεύγουν λίγο με το μολύβι, λίγο μέσα, λίγο έξω, ή να έχουν ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό φρύδι. Όλα αυτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, όπου θα επισκεφτούμε το All About Eve στο Περιστέρι και θα σας δείξω ένα θέμα ομορφιάς μοναδικό. Όμως τα θέματα τα οποία τρέχουν στην καθημερινότητα, που γίνονται, που ακούγονται, που συζητιώνται, που υπογράφονται ή δεν υπογράφονται, πρώτη, εμείς τα μαθαίνουμε τηλεοπτικά μέσα από το FaceStyle και από την FacePanou, που είναι και πάλι κοντά μου. Τι έγινε? Έχουμε πολλά. Μία εβδομάδα πέρασε. Δεν πέρασε ακριβώς μία εβδομάδα, πέρασαν 6-7 μέρες από την προηγούμενη συνάντησή μας. Αλλά νομίζω ότι τα χαρτιά σου είναι πάρα πολλά. Είναι. Και μάλιστα να πω ότι μέσα στο FaceStyle έχουμε πάρα πολλά νέα καθημερινά. Εμείς απλά για τηλεοπτικούς λόγους επιλέγουμε τα πιο hot and spot, αυτά που πρέπει να συζητήσουμε, αυτά που συζητιώνται γενικότερα, για να μάθουμε ποια είναι η αλήθεια. Και αυτούς που βέβαια μας έχουν κάνει την τιμή να μας δώσουν συνέντευξη, ηθοποιούς. Σαφώς, πέραν από τα κουσκούς. Πάμε να ξεκινήσουμε με μια πολύ ιδιαίτερη συνέντευξη που είχες και να βλέπουμε και το υλικό μας. Έχουμε Μαυρίκιο Μαυρικίου αυτήν την εβδομάδα. Ταλαντούχος και τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ μέσα στα πράγματα. Με πολύ μεγάλη και ιδιαίτερη σχέση με τον Μίμη Πλέσσα, έναν αξιολογότατο άνθρωπο. Βεβαίως. Και μας έδωσε συνέντευξη, μας είπε πάρα πολλά πράγματα. Μας είπε για το bullying που είχε δεχτεί στην παιδική του ηλικία. Μας είπε όμως και για το στοίχημα ζωής και για το πόσο δυνατός στάθηκε σε όλο αυτό. Όσον αφορά, επειδή εσύ μίλησες μαζί του, το bullying, εννοείς για την επιλογή του, για το σωματότυπο, για τον τρόπο του αντισύμβασης, γιατί είναι και λίγο κεντρικός. Όχι, για το σωματότυπο. Για το σωματότυπο. Και βεβαίως μας μίλησε και για το στοίχημα ζωής που έχει βάλει αυτή τη στιγμή, που είναι οι παραγωγές. Κάνει 3 παραγωγές στο θέατρο Broadway. Με μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά, την οποία την αναμένουμε όλοι με πολύ μεγάλη αγωνία, την Παριζιάννα. Με πολύ σημαντικό. Είναι ένα ρίσκο και ένα στοίχημα πραγματικό. Βέβαια. Γιατί η Παριζιάννα είναι από τις ταινίες εκείνες που έχουν αφήσει εποχή, ακόμα και τα μικρά παιδιά, και ποιος δεν έχει δει με τη Ρένα Βλαχοπούλου, την αείμνηστη. Αλλά όμως που είναι πολύ δύσκολο να κάνεις διασκευή σε μια τόσο μεγάλη επιτυχία. Εσύ το γνωρίζεις πολύ καλά πέρα του Σακελάριου. Αλλά θέλω να σου πω ότι δεν είναι εύκολο. Όχι βέβαια, καθόλου, γιατί πρέπει
να μην αγγίξεις και το έργο. Δηλαδή να κάνεις μια διασκευή. Και να μην πας να το αντιγράψεις ακριβώς, γιατί δεν ξαναγεννιέται ένα Βλαχοπούλου ακριβώς. Για μένα. Δεν ξαναγεννιέται. Και ούτε βέβαια Γιάννης Δαλιανίδης που είναι και στο συγκεκριμένο έργο. Έχει γράψει το σενάριο, οπότε αυτό πρέπει να είναι με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, να μην αλλοιωθεί το έργο, να μην είναι κάτι άλλο. Και το έχουμε δει στις διασκευές, ότι όλοι που κάνουν διασκευές, αυτό το προσέχουν πάρα πολύ, και ειδικά στους παλιούς συγγραφείς, και είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Περιμένουμε λοιπόν με μεγάλη αναμονή την Παριζιάννα. Μας μίλησε για αυτό το στίχημα που για τον Μαυρίκιο είναι στίχημα. Κάνει άλλες δύο παραγωγές, με παιδικό, με Κώστα Βουτσά και Άννα Φόνσου, και άλλη μια παράσταση με τον Πασχάλη τον Τσαρουχά, τον Σπύρο τον Πιμπίλα που ήρθε και ο Σπύρος μας τα είπε. Περιμένουμε όλοι να δούμε πώς θα είναι αυτή η παράσταση, με μεγάλη αγωνία. Τρεις παραστάσεις να έχεις το control που λέμε των τριών παραστάσεων και να πρέπει να βγουν όλες την ίδια σεζόν, είναι ένα βαρύ φορτίο που όλη μέρα νομίζω είναι στην κάτω καρέκλα του σκηνοθέτη που λέμε και βλέπει παράσταση. Βέβαια, και πρέπει να πούμε ότι ετοιμάζει και άλλα πράγματα μετά. Θα το δούμε και σε άλλες παραγωγές. Το Μαυρίκιο βέβαια περιοδία όπως έχουμε μάθει. Και όλα... Καλή επιτυχία να ευχηθώ. Καλή επιτυχία να πάνε όλα καλά. Θα είμαστε στην πρεμιέρα. Εννοείται και στις τρεις. Και έχουμε μετά Ελεονόρα Ζουγανέλη. Με βρίσκεις απροετοίμαστο, με την έννοια ότι δεν έχω ακούσει, δεν έχω μάθει, δεν έχω δει. Πρώτη φορά το ακούω σε αποκλειστικότητα από σένα. Λοιπόν, η Ελεονόρα Ζουγανέλη θα είναι στο Voice. Αλήθεια, λες. Βεβαίως. Θα είναι στην Κριτική Επιτροπή μετά την άρνηση του Κώστα Μαραβέγια. Συγγνώμη, μετά την άρνηση του Γιώργου Μαζονάκη και του Νίκου Οικονομόπουλου. Θα είναι η Ελεονόρα Ζουγανέλη, μια πολύ σπουδαία φωνή. Την οποία την περιμένουμε με μεγάλη αγωνία. Εγώ άκουσα, παιδί μου, και διάβασα πρόσφατα ότι τελευταία στιγμή έγινε στον Αντένα η αποχώρηση BAM, που έφυγε ο Γιώργος Μαζονάκης από το Your Fans Sound Familiar και πήγε στο μουσικό τηλεπαιχνίδι. Μπράβο. Τι έγινε τώρα. Ο Γιώργος Μαζονάκης και ο Νίκος Οικονομόπουλος αρνήθηκαν να είναι στο Voice. Και η Ελεονόρα... Άρα όλη αυτή η παραφιλολογία ήταν ότι θα πήγαινε. Θα πήγαιναν. Μάλιστα. Και ο Κώστας Μαραβέγιας, η Ελεονόρα Ζουγανέλη, αντικαθιστά τον Κώστα Μαραβέγια. Μάλιστα. Στην Κριτική Επιτροπή. Κατά. Οπότε έχουμε να δούμε πολύ σημαντικά πράγματα. Βεβαίως. Και είναι ένα πρόσωπο που βέβαια σαν καλλιτέχνης δεν θα το σχολιάσω, έχουμε μόνο τα καλύτερα. Σαν εκπληκτική τραγουδίστρια, φωνή και όλα αυτά. Αλλά τηλεοπτικά, για να τη δούμε ως μόνιμη θέση, μια μόνιμη καρέκλα σε ένα τόσο μεγάλο σοου, είναι για πρώτη φορά. Δεν την έχω ξαναδεί εγώ Κριτική Επιτροπή. Όχι, είναι για πρώτη φορά. Περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλη αγωνία να τη δούμε, γιατί δεν ξέρουμε και ακριβώς θα είναι αυστηρή, δεν θα είναι, πώς θα είναι, κάτι πώς που θα μας τα πει, τι θα είναι γίνει. Είναι κάτι, όπως λέγαμε στην αρχή, με την άλλη μεγάλη φωνή για μένα, από τις νέες εννοώ παρουσίες, που είναι ήδη στην Κριτική Επιτροπή στο τηλεπαιχνίδι. Παιδιά, σας παρακαλώ, βοηθήστε με. Θα μου έρθει. Θα μου έρθει τώρα, έχω πάθει ένα blackout. Λοιπόν... Για πες μου. Λοιπόν, έχουμε Γιάννη Πάριο. Μετά από πάρα πολλά χρόνια και μετά από την πολύχρονη σχέση του με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου που έληξε και που βέβαια υπήρχε φημολογία ότι υπήρχαν κάποιες επανασυνδέσεις. Εγώ όμως διάβασα στο FaceTime ότι είναι μια άλλη παρουσία που τον έχει τρελάνει. Βέβαια, είναι μια άλλη παρουσία, μια νέα κοπέλα η οποία είναι Θεσσαλονικιά, κούκλα, καλονή. Είναι αεροσυνοδό. Αυτό μου θυμίζει λίγο τον έμνη στο Ανδρέα Παπανδρέου. Ναι, με τη Δήμητρα Λιάννη. Όταν ακούω έναν άνθρωπο να ερωτεύεται μία αεροσυνοδό, μου κάνει αμέσως αυτή η ιστορία. Είναι κούκλα, την είδαμε δηλαδή, εντάξει, με να κάνει βόλτες στην Πάρο και όλα αυτά. Την έχουμε, έχει φωτογραφηθεί ποτέ μαζί της ή απλά έχει διαρρεύσει. Στο FaceTime έχουμε φωτογραφίες. Ωραία. Έχουμε φωτογραφίες της κοπέλας, έχουμε και το όνομά της, που μπορούμε να το πούμε, είναι και... Στέλλα Δόντση. Ωραία. Και περιμένουμε να δούμε μάλλον την εξέλιξη αυτή τη σχέση. Σε κάποια πτήση, από ό,τι καταλαβαίνω. Μάλλον. Και περιμένουμε να δούμε και την εξέλιξη αυτή τη σχέση. Μήπως έχουμε και κάποιο γάμο. Ναι, μακάρι, εμείς το ευχόμαστε αν οι άνθρωποι είναι ευτυχισμένοι και να παντρεύονται και να κάνουν και οικογένειες και παιδιά. Εγώ τώρα, αν με ρωτήσετε, γιατί δεν κάνω πάρα πολλές και συχνές πτήσεις τελευταία, διότι πραγματικά εκτός από τα σκαμπανεβάσματα που γίνονται στον αέρα, καταλαβαίνεις, αυτά τα κενά αέρος που δημιουργώ από την έντονη προσωπικότητα, δεν θα ήθελα να με ρωτευτεί καμία. Αεροσυνοδός και δεν θα ήθελα να μπλέξω σε καμία καινούργια ιστορία.
ο Γιάννης Πάριος πάλι, έμπλεξε. Έμπλεξε. Να δούμε. Και έχουμε Αντώνη Ρέμο, ο οποίος και είχε και επέτειο. Α, επέτειο γάμου. Επέτειο γάμου για το αγόρι μας. Ο οποίος νομίζω ότι έκλεισε στο, στο One. Έκλεισε στο One με μια μουσική εκπομπή, η οποία θα παρουσιάζει συνθέτες, τυχουργούς, καλλιτέχνες. Α, δεν θα είναι show, σαν για αυτά που λέγαμε voice και τα λοιπά. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Είναι μουσική εκπομπή. Όπου θα κάνει συνεντεύξεις στην ουσία, μου ναι, λες. Ναι, κάτι μάλιστα. Τέτοιο, ναι. Εντάξει, θα δούμε. Περιμένουμε. Η αλήθεια είναι ότι λίγο τα τσούγκρισε με τον Αντένα όμως, γιατί κάτι είχε γίνει. Και με το Sky, νομίζω, μιλούσε. Και με το Sky μιλούσε για το voice. Τελικά θα τον δούμε στο One. Περιμένουμε με μεγάλη αγωνία να δούμε πώς θα γίνει όλο αυτό. Τι θα κάνει ο Αντώνης Ρέμος. Εδώ λοιπόν, Fame, θέλω να σου, ανοίξω μια παρένθεση και να σου πω ότι πώς αλλάζουν οι καιροί λοιπόν, μια και σένα σε γνωρίζω 20 χρόνια, άρα το έχει ζήσει αυτό και που το μιλάγαμε εκτός κάμερας, ότι κάποια στιγμή λοιπόν εγώ πριν από 15 χρόνια, 13, έπαιξα σε ένα σύριαλ σε 2 του Αντένα. Τότε όλοι γράφανε, μα ο Αλέξανδρος Πετρίδης ο παρουσιαστής παίρνει μέρος σε σύριαλ και ρόλο καλό και τα λοιπά. Και ένας παρουσιαστής παίζει στο σύριαλ που εγώ έχω τελειώσει και ανήκω και στο σωματείο ηθοποιών και στην τελική έχω παίξει σε άπειρες πάνω από 2.000 μεταγλωτήσεις. Άρα μπορώ, αν θέλω, να το κάνω και αυτό. Και μετά λοιπόν που βγήκα στο τραγούδι και οφείλω να ομολογήσω... Για τα χρόνια που ήμουν 8-9 χρόνια με μεγάλη επιτυχία, το σταμάτησα για λόγους ότι δεν άντεχα άλλο να κάνω τόσο πολλά πράγματα. Πάλι ο Αλέξανδρος Πετρίδης, ο παρουσιαστής, γιατί να είναι πρώτο όνομα στην πίστα, γιατί να είναι δεύτερο σε μεγάλο όνομα ή γιατί. Τώρα είναι... φτάσαμε σε μία περίοδο έτσι, που όλοι οι τραγουδιστές, τα μοντέλα και οι ηθοποιοί, όλοι, δεν σου λέω για τους υπόλοιπους, παρατεχάμενους, κάνουν εκπομπές. Κανένα πρόβλημα δεν έχω και καλά κάνουν οι άνθρωποι και το κάνουν, αφού οι καιροί είναι δύσκολοι και πάνε οι χαλεποί καιροί εκείνοι με τα μεγάλα ανοιχτοκάματα και χρειάζονται μία παραπάνω ενίσχυση και για το όνομά τους αλλά και για την τσέπη τους. Αλλά τώρα όμως δεν βλέπω κανένα να μιλάει. Τώρα δεν βλέπω κανένα να πει γιατί ο Ρέμος κάνει εκπομπή, γιατί ο άλλος πάει και κάνει εκπομπή, γιατί ο Σάκης παρουσιάζει εκπομπή, ενώ είναι ένας καταπληκτικός Έλληνας στάρ τραγουδιστής. Τώρα δεν μιλάει κανένας. Τώρα όλοι μια χαρά. Όλα είναι είδες, μια χαρούλα. Όλα είναι τέλεια. Όλα είναι βλέπουμε τέλεια, όλα λοιπόν, είναι και δεν ξέρω να το έχεις και στο θέμα σου, αυτό και τώρα και αυτό στο FaceTime. Περιμένουμε, έχουμε αναμονή το Ρέμο για πρεμιέρα πριν το τέλος της χρονιάς. Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν και ένα άλλο που το διάβασα στο FaceTime. Βλέπω λοιπόν και τον Τάνο που βγήκε από ένα τηλεπαιχνίδι να ο Σεφερλής να του δίνει ρόλο. Μα έπαιζε και σε σύρια. Μπράβο, έπαιζε και σε σύρια. Κάνει... Δεν βλέπω πάλι όλο αυτό. Κατάλαβες. Τα παλιά χρόνια όμως, εμείς όταν το κάναμε, που σπουδάζαμε γι' αυτό, δεν το κάναμε γιατί κάποιοι γνωστοί μας χτύπησαν την πόρτα ή γιατί είχαμε καλές δημόσιες σχέσεις. Τότε γινόταν πανικός. Τότε γιατί μας πήρες τη δουλειά. Τώρα που έχουν πάρει όλη αυτή τη δουλειά, γιατί παίζεις το θέατρο, γιατί τραγουδάς, γιατί αυτό. Δεν μιλάει κανένας. Αλλά αυτό είναι η Ελλάδα πλέον. Δυστυχώς είναι αυτό η Ελλάδα. Έτσι. Και εγώ θα το λέω αυτό συνέχεια. Είτε σε κάποιους αρέσει, είτε σε κάποιους δεν αρέσει, η αλήθεια. Είναι αυτή. Έτσι είναι, Αλέξανδρε. Περιμένουμε τώρα να δούμε Αντώνη Ρέμο. Και πάμε λοιπόν, Χριστίνα Μπόμπα. Μάλιστα. Τι ήθελα και μίλησα πριν. Τι ήθελα και μίλησα. Θα το συνεχίσω και θα πω. Κούκλα και πολύ καλή. Και πραγματικά και το ζευγάρι αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Το θεωρώ πολύ ταιριαστό και πολύ ολοκληρωμένο. Αλλά πες μου τώρα. Έκανε τηλεόραση παλιά. Όχι. Όχι. Την είχαμε γνωρίσει παλιά ως κάτι άλλο, την κοπέλα. Όχι. Πώς. Και τη βλέπουμε λόγω της σχέσης της με τον Τανιμανίδη. Ωραία. Τώρα θα τη δούμε και παρουσιάστρια. Θα αρχίσω λοιπόν και εγώ από την επόμενη εβδομάδα και θα βγάλω τις ανιψιές μου, τα ανίψια μου, τα ξαδέλφια μου, τα οποία είναι και κουκλιά όλα για μοντέλα τα θέλουνε. Λοιπόν... Θα αρχίσω λοιπόν και εγώ να φωτογραφίζομαι, να τα βγάλω στη δημοσιότητα και να τους δώσω εκπομπή εδώ στο κανάλι και σε ένα άλλο κανάλι κτλ. Μπράβο αν έχει και κάποιος ένα ταλέντο και βρίσκονται νέα πρόσωπα. Αλλά πρέπει όμως λίγο... Να το δούμε λίγο όμως και αυτό. Μπράβο. Δηλαδή να δούμε αυτή η κοπέλα, γιατί μπαίνει στην παρουσιάστρια, ουσιαστικά την βάζουν να βουτήξει στα βαθιά με τον Γιώργο Λιανό, να δούμε πώς θα είναι. Σαφώς. Θα μπορέσει. Αλλά μπορέσει δεν μπορέσει, ότι θα τα ακούσει, θα τα ακούσει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είναι σίγουρο. Και όταν μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία, πάντοτε να ξέρεις ότι θα υπάρχει και ο αντίλογος. Βέβαια. Και πάντοτε θα υπάρχουν και αυτοί που θα σε περιμένουν στη γωνία για να σε ανακρίνουν.
Εντάξει. Και βέβαια ήδη έχουν πει ότι λόγω της σχέσης της με τον Δάνη Μανίδη, λόγω της ιδιαίτερης σχέσης που έχουμε με τον Τούρκο παραγωγό, γενικώς υπάρχει θέμα. Ότι υπάρχει θέμα, υπάρχει. Περιμένουμε αυτό το να θέμα δούμε, ποιο όμως, είναι, δεν έχω ακόμα. Περιμένουμε να δούμε και πώς, τι θα γίνει με την κοπέλα αυτή. Καλή επιτυχία, εμείς όμως να ευχηθούμε μέσα από την καρδιά μας, πέραν από τη δικιά μας άποψη, να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ακριβώς. Και έχουμε MasterChef. Mm-hmm. Mm. Μία παραγωγή που πέρσι έκανε το Star να μονοπολίσει το ενδιαφέρον για άλλη μια χρονιά. Ακριβώς. Μία δυνατή παραγωγή που νομίζω ότι η δυνατή παραγωγή ερμηνεύεται και στα νούμερα τα χρηματικά. Αυτό δεν θα μου πεις. Ακριβώς. Είδες ότι διαβάζω FaceTime. Διαβάζει FaceTime. Ένα σύλληπτο ποσό ακούσαμε ότι θα παίρνουν οι κριτές του MasterChef. Όπως, θύμισέ μου το. 60.000 ευρώ με 80 ο κάθε κριτής. Για τα γυρίσματα των επεισοδίων. Των επεισοδίων. Μάλιστα. Απίστευτο. Εδώ ο κόσμος πεινάει και ακούμε τέτοια ποσάκι που είναι εκτός λογικής. Mm-hmm. Τώρα. Δηλαδή για να κρίνεις 5, 7, 20 πιάτα παίρνεις ένα σπίτι στην ουσία. Βέβαια. Γιατί με 80.000 παίρνεις τη σημερινή εποχή ένα πολύ ωραίο σπιτάκι. Νομίζω ότι άμα δουλέψεις 2-3 χρόνια είσαι οκ, δεν χρειάζεται να ξαναδουλέψεις. Άμα δουλέψεις 2-3 χρόνια, όχι, σταματάς. Εντάξει, ναι. Δηλαδή 3 χρόνια, 3, 8, 24. 240 χιλιάρικα, έτσι δεν είναι. Μπορείς τα άλλα 10 χρόνια να κάτσεις, νομίζω. Ναι, να νομίζω ότι είσαι okay, και να ετοιμάσεις κάτι πολύ για κάπου-κάπου. Ακριβώς. Όποτε θέλεις. Και... Εδώ τώρα έχουμε να αναρωτηθώ, τελικά πού βρίσκεται η κρίση. Τελικά, πόσο μπορεί μια παραγωγή να βγάλει για να δώσει αυτά τα χρήματα. Και από πού βγαίνουν πραγματικά όλα αυτά τα χρήματα. Σαν λογιστής τώρα μιλάω, γιατί έχω ναι, και αυτή την ιδιότητα δάξει, και με τέσσερα πτυχία, όχι γιατί έτσι νομίζω. Λοιπόν, θέτω ερωτήματα με τους φίλους μου, τους τηλεθεατές που ξέρουν ότι πάντα το μιλάω ειλικρινά και πάντοτε λέω αυτό που σκέφτομαι. Θέτω ερωτήματα, ας τα απαντήσει ο καθένας μόνος του. Και ξέρεις τι γίνεται, Αλέξανδρε. Όλο αυτό που ακούγεται για τον έξω κόσμο είναι, σου λέει, εσείς είσαι στην τηλεόραση, αυτοί κρίνουν ένα φαγητό, ο άλλος κάνει αυτό, παίρνουν αυτά τα υπέρογκα ποσά. Μα είναι δυνατόν. Mm-hmm. Και δεν ισχύουν κιόλας για όλους. Όχι. Ισχύουν για πολύ συγκεκριμένα ισχύουν. Άτομα. Για κάποιους. Ναι. Γιατί όμως βγαίνουν αυτά στη δημοσιότητα. Για να δείξουμε ότι η παραγωγή είναι πολύ ακριβή, για να δείξουμε ότι είναι πολύ ακριβοπληρωμένη. Γιατί. Γι' αυτό μάλλον. Για να δείξουμε ότι η παραγωγή είναι πολύ ακριβή και να κινήσουμε και το ενδιαφέρον του κόσμου. Γιατί εντάξει. Νομίζω όμως ότι πολλές φορές ο κόσμος έχει δείξει ότι ανθρώπους που δημοσιοποιούν ότι είναι πολύ ακριβοπληρωμένοι και ότι τα μπάτζετ τους είναι τεράστια, έχει δείξει ιστορία και για να μην σου πω συγκεκριμένα πρόσωπα μέσα στα 21 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, ότι τα νούμερα αρχίζουν να πέφτουν. Το ξέρεις αυτό. Και σου λένε όχι, δεν θα τη βλέπω εγώ αυτή που πάει και παίρνει για να κάνει μια διαφήμιση 100.000 ευρώ. Ακριβώς. Γιατί να την κάνω εγώ στάρ και θεά. Και αλλάζει κανάλι. Και γίνεται και αντιπαθής. Βεβαίως. Γιατί σου λέει αυτή παίρνει 80.000 ευρώ και βγαίνει, ας πούμε, κρίνει αυτό ή λέει αυτό. Και σε μια οικογένεια που τέλος πάντων δεν υπάρχει. Που αυτό ζει με τα 400 ευρώ. Α, ακριβώς, αυτό είναι ότι δεν θα την ξαναδώ. Δεν θα την ξαναδώ. Μάλιστα. Γι' αυτό εμείς σας λέμε ότι δεν παίρνουμε αυτά τα ποσά, γι' αυτό μας βλέπετε 20 χρόνια και δεν τα ζητάμε αυτά τα ποσά. Γιατί αυτά τα ποσά στην ουσία θα τα πάρουμε από τη δική σας τσέπη. Οπότε εμείς δεν θέλουμε να διάσει τη δική σας τσέπη. Το κάνουμε με πολύ αγάπη αυτό που κάνουμε. Γιάννη μου, αυτά τι, για πότε είναι. Για ανέβασέ τα λίγο, για να πάρω κανένα κουλουράκι σήμερα. Μπράβο Γιάννη μου, 80 ευρώ για κουλούρι. Καλό είναι για κουλούρι. Είναι καλό, είναι το καλό κουλούρι αυτό. Βέβαια. Και για τέλος έχουμε Final Four. Mm-hmm. Ο Αντένα ανακοίνωσε τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής του show, του talent show. Άλλο ένα talent show. Τι λοιπόν. Είναι αυτό. Έχουμε πάθει μια κρίση μετά. Ναι, εγώ έχω μπερδευτεί. Γι' αυτό και δεν ξέρω από εγώ πού βγαίνει. Εγώ δεν ξέρω από πού βγαίνει ο καθένας. Εγώ που τα γράφω τα θέματα και που το ψάχνω, μπερδεύτηκα με τα σοου, με τις κριτικές επιτροπές. Εγώ βλέπω παιδιά που με χαιρετάνε, γεια σας κύριε Πετρίδη, χαίρομαι που σας γνωρίζω από κοντά. Και μετά ρωτώ από ποιο παιχνίδι είναι. Γιατί ακριβώς δεν τους γνωρίζω. Ακριβώς. Γιατί δεν τους ξέρω και δεν τους θυμάμαι. Είναι πάρα πολλά τα άτομα. Ναι, εντάξει, πάρα πολλά. Αν βάλεις ότι κάθε χρόνο βλέπουμε 30 με 40 άτομα στα talent show, 50. Συγγνώμη, δεν μπορώ να θυμάμαι 50 άτομα από πού, από τι και πώς και πού και πότε μπήκαν, πότε βγήκαν. Καλή, και εγώ μπερδεύομαι πάρα πολύ, αλλά τέλος πάντων εντάξει, προσπαθώ να τα συντονίσω όλα. Λοιπόν, έχουμε μία αποχώρηση, λίγο περίεργη. Το παιχνίδι αυτό δεν θα με εξηγήσει, βλέπω. Ναι, έχουμε Κριτική Επιτροπή Μιχάλη Χατζηγιάννη, Ελένη Φουρέιρα, Σταβέντο και Νίκο Μωραΐτη. Μάλιστα. Στο Final Four όμως. Γιατί είναι εκπομπή που έρχεται από το εξωτερικό, παιχνίδι που έρχεται από το εξωτερικό, talent show μάλλον που έρχεται από το εξωτερικό. Που έχει να κάνει με μουσική. Ναι, που έχει πάλι να κάνει με μουσική. Σε ποιο κανάλι?
Στον Αντένα. Και αυτό. Ναι. Μάλιστα. Με παρουσιάστρια Μακρυπούλια. Έχουμε λοιπόν μια αποχώρηση στο εξωτερικό. Επειδή δεν κάνει πολλές εκπομπές στον Αντένα, μόνο μια καθημερινή, να δώσουμε κι άλλη μία. Ναι. Πάντως αυτό με τον Αντένα, από τη μία είναι πάρα πολύ καλό που κάνει, γιατί παίρνει με ένα σμπάρο δύο τριγώνια, δηλαδή παίρνει τις παρουσιάστριες, τις φτιάχνει, αλλά τις βάζει σε 3-5 κόνσεπτ με, με λιγότερα budget και με ίσως και με μία αμοιβή. Γνωρίζω καλά. Από την άλλη όμως, έτσι. Με αυτόν τον τρόπο κόβει τη θέση μιας άλλης παρουσιάστριας που δεν κάνει τίποτα και δεν είναι πουθενά και θα μπορούσε πιθανόν να κάνει πολύ καλύτερα, λέω, δανείζομαι, αυτό που κάνει η Ζέτα Μακρυπούλια στο Final Four ή να το κάνει εξίσου καλά και να έχει και εκείνη μια δουλειά, μια θέση εργασίας να το πω. Ακριβώς, εντάξει, το έχουν κάνει έτσι. Σήμερα μου έχεις βάλει να θέσω πάρα πολλά ερωτήματα στους τηλεθεατές μου. Λοιπόν, και έχουμε αποχώρηση πρέπει να σου πω, γιατί το κόνσεπτ του εξωτερικού επιτρέπει μόνο τρεις στην Κριτική Επιτροπή. Οπότε αποχώρησε ο Νίκος Μωραΐτης. Νομίζω ότι ήταν και κατά τα τηλεοπτικά ο πιο αδύναμος κρίκος. Ναι. Mm? Και αποχώρησε και τελευταία στιγμή. Λίγο περίεργα, λίγο άσχημα. Το έχουμε περάσει όλοι. Εντάξει, ναι. Αυτά τα έχουμε περάσει. Ναι, εντάξει. Μην αγχώνεις. Οπότε στην Κριτική Επιτροπή του Final Four θα είναι πλέον ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, η Ελένη Φουρέα και ο Σταβέντο Μόνο. Μάλιστα. Και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με παρουσιάστε τη Ζέτα Μακρυπούλια. Αυτό όλο, καταλαβαίνεις, αυτό όλο σαν ζεύγος στην ίδια εκπομπή, στο ίδιο κανάλι, από μόνο του στην αρχή, έχει λίγο τσιμπημένα νουμεράκια. Εντάξει, ναι, και βγάζουμε κι άλλα. Και άμα δούμε στο FaceTime. Γιατί θα αρχίσουνε, είδαμε τις ματιές, είδαμε το έτσι, λίγο πριν μπουνε βγάλαν selfie, οι ερωτευμένοι, οι σε λίγο παντρεμένοι. Ή και όλο αυτό. Όλο αυτό. Εγώ να σου πω δεν θα μπορούσα να γράφω ειδήσεις. Αλήθειες το λέω. Και μπράβο σας που το κάνετε. Γιατί επειδή γνωρίζω αυτά που είναι μπροστά από τις κάμερες, αλλά γνωρίζω και τα πίσω των καμερών, πιστεύω ότι θα έγραφα την αλήθεια. Τη γυμνή αλήθεια. Και η γυμνή αλήθεια ξεγυμνώνει πάρα πολλά πράγματα. Ίσως δεν κάνω για αυτήν τη δουλειά τη δημοσιογραφική με το να γράφω πρώτη είδηση. Γιατί κάθε μου είδηση θα κλείνει σπίτια. Οπότε καλύτερα να κάνω αυτό που έχω μάθει τόσα χρόνια πολύ καλά και που ο Θεός ευλόγησε να κάνω, να μιλάμε, να συνεντευξιάζω, να περνάμε καλά και το δημοσιογραφικό για αυτούς που μπορούν να το κάνουν. Ναι, εντάξει, γιατί πρέπει να τα γράφουμε λίγο μπράβο. Έτσι όπως πρέπει να τα γράφουμε. Και να πω και κάτι άλλο. Τώρα, αυτό θα το δουν με μεγάλο πιστεύω ενδιαφέρον ο κόσμος. Γιατί βγαίνουν και άλλα πράγματα πια. Και τα κότερα που έχουν πάρει μαζί τα παιδιά. Και όπως είπες και εσύ, ματιές, να τα χαρούν και να τα ζήσουν. Κάπως θα είναι. Με το κότερο θα γίνει εισαγωγή στο παιχνίδι. Χωρίς κότερο. Χωρίς κότερο, εντάξει. Λοιπόν, εγώ δεν έχω κότερο, αλλά δεν βόλτα θα με πας. Κατάλαβες. Γιατί τα κότερα φέρνουν και άλλα προβλήματα. Έχεις δει κατά καιρούς όσοι ανεβαίνουν σε κότερα τι έχουν πάθει. Λοιπόν, θέλω όμως να σου πω ότι χωρίς κότερο θα σε πάρω να πάμε μία βόλτα μέχρι το Περιστέρι. Με την αμαξάρα μου όμως, γιατί δεν έχω κότερο, αλλά έχω αμαξάρες. Λοιπόν, όπου θα δούμε λίγο για το ημιμόνιμο τατού φρυδιών, αλλά και γενικότερα όμως για πράγματα που απασχολούν τη γυναίκα, στο SPA All About Eve, με την Εύα Γουναροπούλου που μίλησε αποκλειστικά και επιστρέφω για να κλείσουμε μαζί την εκπομπή. Πάμε παρακαλώ να ανανεωθούμε. Γιατί ξαγρυπνάς, μάνα μου? Τώρα υπάρχει λύση. Μελατονίνη SM σε σπρέι. Με ένα ψιτ και μύθηκες. Προσέξτε, το ψιτ κάτω από τη γλώσσα για να πιάσει αμέσως. Θα με θυμηθείτε και θα κοιμηθείτε. Μελατονίνη SM σε σπρέι. Τώρα σε όλα τα φαρμακεία. Ψιτ, ψιτ. Ένα προϊόν νανοτεχνολογίας από την SM Pharmaceuticals. Η Printon Glass συνεχίζει και σήμερα την παράδοση στη μεταξωτυπική εκτύπωση υψηλών απαιτήσεων. Ελαχιστοποιεί τους χρόνους παραγωγής αλλά και παράδοσης, κάτι που απαιτείται πλέον σε ένα σύγχρονο περιβάλλον ανταγωνιστικότητας. Αποτελείται από ανθρώπους με υψηλή τεχνογνωσία που έχουν την ικανότητα να προσφέρουν δημιουργικές λύσεις κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Προσφέρει λύσεις εκτύπωσης ακόμα και σε πολύ δύσκολες επιφάνειες με τη μέθοδο της μεταξωτυπίας, της χαλκομανίας αλλά και της ψηφιακής εκτύπωσης.
σωστά καταλάβατε, εδώ ακριβώς, All About Eve, σε έναν πολυχώρο ομορφιάς που πραγματικά άπαξ και μπεις, δεν θέλεις με τίποτα να φύγεις. Εύα Γνωροπούλου, εδώ κοντά μου, τι κάνεις? Καλά είμαι εσύ? Σήμερα είμαι πάρα πολύ καλά, διότι είναι ένας χώρος ομορφιάς που, επειδή μου αρέσει να λέω αλήθεια στους τηλεθεατές μου, εγώ για πρώτη φορά φέτος, τηλεοπτική χρονιά, αλλά και σαν Αλέξανδρος επισκέφτηκα, αλλά από όλο το Περιστέρι, τα τελευταία χρόνια, πόσο γύρω είσαι εδώ περίπου? Είμαι σχεδόν 20 χρόνια. 20 χρόνια. Που τα τελευταία όμως χρόνια που εγώ όλο κάνω τις βόλτες μου, μου λέγανε, παιδάκι μου, για σπα και για περιποίηση θα πας στην Εύα. Παιδιά, λέω, ποια είναι αυτή η Εύα πια? Πρέπει να την επισκεφτώ. Και ο μόνος λόγος για να είμαι ακόμα πιο σίγουρος είναι να σου φέρω τις πιο περίεργες συνεργάτιδες μου, που όλες με τη δουλειά σου και με το επιτελείο σου τις έχεις καθυλώσει. Και 20 χρόνια να διατηρείς αυτό το όνομα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, ε. Είναι, είναι πολύ δύσκολο. Αυτό όμως θέλει πάρα πολύ δουλειά. Θέλει πολύ δουλειά, πολύ δουλειά. Και είναι δουλειά που, από ό,τι βλέπω, όχι σήμερα που έχουμε το γύρισμα και σε ευχαριστούμε που δέχτηκες να πούμε 5 πράγματα για νέες τάσεις. Θα δείτε πού θα σας ταξιδέψω σήμερα, σε πολύ ομορφιά. Είναι ότι επιμελείσαι και δουλεύεις πάρα πολύ σκληρά και εσύ όλη μέρα εδώ. Ξέρεις γιατί? Συνήθως ο κόσμος, βλέποντας μια πολύ ωραία γυναίκα όπως εσύ και εμφανίσιμη και εντυπωσιακή, σου λέει, η Εύα είναι η επιμελήτρια όλου αυτού του χώρου. Λέει, αχ, κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Εσύ όμως, όσες φορές και αν έχω έρθει, είσαι ή στο χορό με το τατού, ή στο χορό με τα σπα, ή στο μακιγιάζ. Δηλαδή, δεν σε έχω δει ποτέ να κάθεσαι στη γραμματεία ή στη ρεσεψιόν. Πάντοτε δουλεύεις. Ναι, αυτό ισχύει. Αυτό είναι ότι θέλουν μήπως και οι πελάτες να θέλουν να έχουν πελάτες, τη δική σου. Αλλά κάνω και κάποιες παροχές αρκετά δύσκολες και εξεζητημένες που πρέπει να τις κάνω εγώ προσωπικά. Μόνο εσύ. Μία από αυτές λοιπόν είναι και το ημιμόνιμο τατού φρυδιών, ναι, στο οποίο και θα ταξιδέψουμε σήμερα. Είπα να ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα, όμως μου υπόσχεται τηλεοπτικά, εγώ το λέω παιδιά και δεν μπορεί να μου αντισταθεί, ότι θα επανέλθουμε για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας για τα σπα, όσον αφορά την ονειχοπλαστική, που εκεί είναι μια νέα χρονιά. Θα δούμε, αλλάξαν τα δεδομένα, δεν αλλάξαν, θα σας ταξιδέψω σε πολύ ομορφιά. Βρισκόμαστε στην οδό Φραγκλίνου Ρούσβελτ 8, στο Περιστέρι, σε έναν καταπληκτικό χώρο που, όπως σου είχα πει και την πρώτη φορά μπαίνοντας, και χάλια διάθεση να έχεις πριν ακόμα μας περιποιηθείς, ανοίγει, ρε παιδί μου, το μάτι σου, αυτό το λευκό, αυτή η ηρεμία που βγάζει ο χώρος είναι πολύ σημαντικός. Αυτό πραγματικά προσπαθούσαμε να κάνουμε αυτό το χώρο. Θέλω να είναι λαμπερός και να ανοίγει διάθεση. Γιατί νομίζω ότι η γυναίκα, και δει και οι άντρες όμως που σε επισκέφτονται, νομίζω ότι το πρώτο που θέλουν είναι να ανανεωθούν εσωτερικά. Έτσι δεν είναι? Πάμε να φτιάξουμε τα νύχια μας, το φρύδι μας, το ημιμόνιμο περίγραμμα χιλιών, όλα αυτά θα τα πούμε που γίνονται εδώ. Αλλά όλα αυτά είναι προς ανανέωση της εσωτερικής μας ψυχολογίας πιο πολύ. Βέβαια, παίζει ρόλο. Μέσα σε αυτό το πολυχώρο ομορφιάς που είναι ανοιχτά από Τρίτη ως και Σάββατο, θέλω να πάμε να πούμε στους τηλεθεατές μας στο All About Eve, τι ακριβώς θεραπείες, τι περιποιήσεις, τι φροντίδες γενικότερα μπορεί να βρει μια πελάτησα ή ένας πελάτης. Λοιπόν, κάνουμε τεχνητά νύχια, μανικιούρ, πεντικιούρ, τα πάντα, περιποιήσεις πάκρων, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, βλεφαρίδες, extension, αποτρίχωση. Ωραία. Και το θέμα μας που σήμερα θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον. Και το ημιμόνιμο. Στα φρύδια και στα χείλια. Α, μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια και στα χείλια. Αυτό βέβαια νομίζω ότι έχει λύσει το πρόβλημα πολλών γυναικών που δεν θέλουν ή δεν έχουν το χρόνο να βαφτούν πάρα πολύ γρήγορα. Και επίσης που το χέρι τους δεν πιάνει και πολύ καλά. Ναι, έτσι. Γιατί θα κάνω μία έτσι μικρή μόνο παρένθεση για τα χείλια. Ότι πάρα πολλές γυναίκες, ξέρεις, ότι δεν μπορούν να βάλουν σωστά το μολύβι, δεν μπορούν να εφαρμόσουν σωστά το κραγιόν, τους φεύγει, γιατί δεν έχουν πολύ σταθερό χέρι. Όμως, με το μόνιμο μακιγιάζ, για παράδειγμα στα χείλη, εσύ τους έχεις δώσει ακριβώς το αποτέλεσμα που και να μην βαφτούν το έχουν, αλλά και αν χρειαστεί να το κάνουν λίγο πιο έντονο, έχουν ακριβώς το πλαίσιο στο οποίο μέσα θα κινηθούν. Το μόνιμο μακιγιάζ είναι κυρίως διορθωτικό μακιγιάζ. Διορθωτικό. Διορθώνουμε τις ατέλειες. Από εκεί και πέρα, αν θέλει κάτι πιο έντονο στα χείλια, γίνεται, υπάρχουν πάρα πολλές αποχρώσεις. Ξεκινάμε το πιο φυσικό και καταλήγουμε στο πιο έντονο. Πόσο καιρό περίπου, πόσο διάστημα κρατάει το συγκεκριμένο?
Στα χείλια κρατάει 3 χρόνια περίπου. Α, είναι αρκετά μεγάλο είναι αρκετά, διάστημα. Ναι, ναι. Όπου μετά μπορεί απλά με μία περιποίηση ακόμα ή με... Ναι, μία συνεδρία επαναληπτική. Mm-hmm. Επανερχόμαστε ναι, σαν να έγινε ναι, μόλις ναι, ναι, σήμερα. Θέλω να... θα μιλήσουμε κάποια στιγμή και γι' αυτό. Θέλω να μου πεις το εξής. Γενικότερα βλέπεις ότι οι γυναίκες περιποιώνται τον εαυτό τους και όπως και να είναι η οικονομική κατάσταση, γιατί έχεις και πολύ λογικές τιμές για τις δικές υπηρεσίες, mm-hmm, η γυναίκα την περιποίησή της θα την επιλέξει σίγουρα. Αλλά τελευταία βλέπω ότι και οι άντρες επιλέγουν την περιποίησή τους. Και μ' αρέσει που πολλές γυναίκες, να μην πω το 90% και φανώ υπερβολικός, αλλά το 70% των γυναικών, έναν άντρα μόλις τον δουν κοιτάνε πάρα πολύ τα χέρια του και τα πόδια του. Και το έχω δει από τις φίλες μου και μου λέει: καλά, όταν πάω για μπάνιο θα σου πω μαζί του. Λέω: γιατί, μου λέει, από εκεί εγώ θα δω την καθαριότητα. Είναι όμως πάρα πολύ καλό αυτό που έχει μπει στη είναι ζωή. Είναι πολύ μας καλό και παροτρύνουν οι γυναίκες στους άντρες τους και έρχονται και μαζί σαν ζευγάρια. Και είναι και μια happy hour spa για ένα ζευγάρι να νιώσει πιο όμορφα. Σήμερα επέλεξα ως πρώτη τηλεοπτική μας επαφή μέσα από το All About Eve, εδώ ακριβώς στο κέντρο του Περιστερίου, Roosevelt, Φραγκλίνου Roosevelt 8, για να μην μπερδευτείτε, να μιλήσουμε για το ημιμόνιμο τατού φρυδιών, που πραγματικά αλλάζει πάρα πολύ τα πρόσωπα. Αν το θέλεις, πολλά πρόσωπα τα γλυκαίνει, και σύνο ότι η γυναίκα νομίζω ότι είναι πάντοτε με έντονο βλέμμα, που ξέρεις, το βλέμμα είναι το α και το ω. Βλέποντας τα πλάνα, και να ευχαριστήσουμε πολύ και την Δεσποινή Μαρία που δέχτηκε να, η κάμερα να τραβήξει ζωντανά τη διαδικασία αυτή, πάμε λίγο να δούμε την διαδικασία, πώς ξεκινάμε, τι βλέπεις, πώς επιλέγεις το σχήμα, πώς το συζητάς. Έρχεται λοιπόν μια κυρία και σου λέει: Εύα, ναι, μ' αρέσει το φρύδι μου. Πρέπει να την ερωτήσεις τι είναι αυτό που δεν σου αρέσει ή αμέσως θα της πεις τη γνώμη σου? Θα συζητήσουμε τι δεν της αρέσει. Κυρίως τι δεν αρέσει στις περισσότερες γυναίκες που σου έρχονται? Δεν έχουν καθόλου φρύδι, το έχουν αφαιρέσει πάρα πολύ οι περισσότερες. Τα παλιά τα χρόνια που τα βγάζαμε πάρα πολύ. Και έχουν πάρα πολλά κενά. Μάλιστα. Εγώ αυτό που προτείνω και συμβουλεύω είναι να είναι το φρύδι σωστό όταν είναι άβαφτη. Γιατί κάποιες μου ζητούν πολύ έντονα φρύδια, τα οποία όταν είναι αμακιγιάρσεις δεν τους πηγαίνει. Θα πρέπει να είναι άβαφτες, να είναι πολύ ωραίο το φρύδι ή το χείλι που θα κάνουν. Για να μην τονίσουν μετά πάρα πολύ το πρόσωπο και ναι, πάμε στην άλλη πλευρά. Οπότε εκεί συζητάμε. Το σχήμα είναι ανάλογα και το πάχος, είναι ανάλογα με την κατανομή του προσώπου, mm-hmm, ανάλογα με τα μάτια, μετράμε αποστάσεις. Το φρύδι γενικότερα από τη μεγάλη αυτή εμπειρία που έχεις και εξειδικεύεσαι, πρέπει να πω ότι πραγματικά στο ημιμόνιμο τατού φρυδιών η Εύα Γουναροπούλου, έτσι και εγώ τη γνώρισα, δηλαδή έτσι άκουσα πολλά πράγματα, εξειδικεύεται, γιατί νομίζω ότι αυτό δεν είναι μόνο κάτι που το μαθαίνεις, είναι να το έχεις. Θέλει, είναι όπως ένας καλλιτέχνης, όπως ένας ζωγράφος. Δεν μπορώ να σε μάθω να κάνεις φοβερά έργα. Αν δεν το έχεις που λέμε το χέρι, αν δεν έχεις τη σωστή κίνηση, όλο εξαρτάται από το σχήμα που θα δώσεις. Έτσι δεν είναι? Εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι. Λοιπόν, τι είναι αυτό που επιλέγοντας λοιπόν να σχηματίσουμε ένα φρύδι, παίρνουμε καταρχήν πρώτα στόχο το αποτέλεσμα με βάση αυτό το κομμάτι. Πρέπει να βγαίνει πολύ έξω το φρύδι ή πρέπει να κλείνεις τα μάτια? Όχι, είναι ανάλογα τα μάτια. Αν τα μάτια έχουν κοντινή απόσταση μεταξύ τους ή μακρινή μεταξύ τους, ανάλογα τη μύτη, δηλαδή παίρνουμε μετρήσεις για ένα συμμετρικό όλο το αποτέλεσμα. Πρόσωπο. Άρα δεν πάει να πει ότι είναι κάτι μπράβο που πάει σε όλες. Μία κυρία δηλαδή τίποτα μπορεί να είναι πιο μέσα, αυτό μπορεί όμως να είναι και πιο έξω. Ναι, τίποτα ένα σε όλες. Το κάθε ένα πρόσωπο πρέπει να έχει το δικό του σχήμα. Το χρώμα πώς το επιλέγουμε, δηλαδή το χρώμα εννοώ το οποίο θα χτυπήσει εσύ αργότερα. Πρέπει να είναι έναν τόνο πιο σκούρο, λένε, από τα μαλλιά. Πάει με το δέρμα, πάει με την κανονική ρίζα. Δηλαδή μια κοπέλα που τα βάφει λίγο στο κόκκινο, όπως εσύ με αντάβιες, ή που είναι στο ξανθό. Τι θα κάνουμε ξανθό φρύδι, ποτέ νομίζω. Ξανθώ όχι, αλλά θα πάμε σύμφωνα με τη φυσική τρίχα του φρυδιού. Α, μάλιστα. Εάν κάποια κυρία είναι πολύ ξανθιά, mm-hmm, και ξανθαίνει και το φρύδι, θα πάμε σε πιο ανοιχτή απόχρωση. Άρα είναι τόνο πιο ανοιχτό. Ναι, αλλά ακολουθούμε πάντα το φυσικό χρώμα.
Μάλιστα. Τη φυσική πυκνότητα του φρυδιού και τη φυσική γραμμή της τρίχας. Είμαστε στην περίοδο εκείνη, τα τελευταία χρόνια, που οι γυναίκες πλέον θέλουν το φρύδι. Γιατί είχαμε περάσει μία δεκαετία που δεν έβλεπες καθόλου φρύδι, έβλεπες μόνο ένα τόξο. Αλλά ευτυχώς νομίζω ότι τα πρόσωπα, και δει στην Ελλάδα που είμαστε εμείς, γλυκαίνουν πάρα πολύ με το φρύδι, έτσι δεν είναι? Ξεκινώντας λοιπόν, όπως είδαμε, σχημάτισες με τη Μαρία το φρύδι το οποίο, πάνω στο οποίο θα δουλέψεις, συζήτησες μαζί της, την ικανοποιούσε, ήταν πολύ ευχαριστημένη και περνάμε λοιπόν στην αίθουσα όπου γίνεται η εφαρμογή. Η πρώτη μας κίνηση, είδα ένα λευκό πράγμα και ένα σαχάζα πλάστ να μείνει για περίπου 40 λεπτά. Ναι, είναι μια κρέμα η οποία κάνει τοπική αναισθησία για να αποφύγουμε τυχόν πόνο. Είναι απαραίτητα απλά για να είναι πιο ανώδυνο και πιο εύκολο για την εκάστοτε πελάτη. Δεν νιώθει καθόλου πόνο. Έτσι κι αλλιώς όμως διαδικασία αυτή γενικότερα δεν είναι επίπονη. Δεν είναι, αλλά λέμε ότι αν είναι το ψυχολογικό, λίγο πιο ευαίσθητη, αποφεύγουμε αυτό. Μετά τα 40 λεπτά λοιπόν, όπως είδαμε, ξεκίνησε τη διαδικασία. Πάμε κομμάτι-κομμάτι. Υπάρχουν και περιπτώσεις που στην πορεία μπορεί να παρεκκλίνεις λίγο από το σχέδιο το οποίο έχεις πριν. Δηλαδή να δεις ότι σε παίρνει και λίγο πιο πολύ το γέμισμα ή να το ανοίξεις λίγο, το βλέπεις ας πούμε και δουλεύοντας. Ναι, τελειώνουμε τη διαδικασία, το κοιτάμε μαζί με την πελάτησα και αν θέλει λίγο πιο γεμάτο, μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό μπορεί να το δει και σε επόμενο ραντεβού. Ξέρεις, πολύ μπορεί να τους πεις άστο για λίγο, να περάσουν οι μέρες, να έρθει το αποτέλεσμα το φυσικό και μπορούμε να επεκταθούμε ή να δούμε και κάτι ακόμα. Το βλέπουμε και σε επόμενο ραντεβού, γιατί συνήθως φοβούνται να τα κάνουν πιο γεμάτα τα φρύδια τους. Από την πρώτη φορά. Ναι. Όλη αυτή η διαδικασία που για τηλεοπτικά εμείς την βλέπουμε επιτροχάδιν που λέμε και εν συντομία, πόσο διαρκεί από την ώρα που η πελάτησα θα έρθει εδώ για να ξέρει και το χρόνο της μέχρι που θα φύγει έτοιμη για να πάει να συνεχίσει την ημέρα της? Μια μισή με δύο ώρες. Με δύο ώρες. Όταν φύγει, μπορεί να πάει κανονικά στη δουλειά της, μπορεί να βγει έξω στην καθημερινότητα? Κανονικά. Ποιες είναι, αν το θέλεις, οι λεπτομέρειες που θα πρέπει να προσέξει? Θα πρέπει να προσέξει τον ήλιο. Όχι έκθεση στον ήλιο. Όχι έκθεση στον ήλιο. Το νερό. Όχι πολύ νερό. Όχι πολύ νερό. Χαμάμ, σάουνες κτλ. Σαφώς, είναι πολύ κακό. Βάζει κάποια αληθή. Βάζει μετά κάποια αληθή ειδική. Που τις προτείνεις εσύ. Μέχρι να επουλωθεί το... Περίπου σε πόσες μέρες την ξαναβλέπεις εσύ? Εγώ τη βλέπω σε ένα μήνα. Α, σε ένα μήνα. Όπου τότε βλέπουμε αν θέλει κάποια διόρθωση. Ναι, συνήθως θέλει. Συνήθως η δεύτερη συνεδρία είναι απαραίτητη. Γιατί δεν κρατιέται όλο το χρώμα. Γιατί είναι και δύσκολη περιοχή λίγο. Είναι δύσκολη περιοχή, αλλά τα υγρά που βγάζει ο οργανισμός για να προστατέψει το, για να προστατευτεί από το ξένο σώμα που του έχουμε βάλει, πετάει και χρώμα. Οπότε στη δεύτερη συνεδρία κλειδώνουμε και το παλιό χρώμα και το καινούριο. Φαντάζομαι ότι μετά από ένα τριήμερο, τετραήμερο, εγώ το λέω αυτό έτσι από την εμπειρία μου από φίλες, ότι πλέον είναι και θέμα βέβαια οργανισμού και δέρματος. Έχουν φύγει όλα τα καπαλάκια που λέμε, όπως κάνουμε ένα τατού. Μέσο όρο είναι στη μία εβδομάδα. Στη μία εβδομάδα, άρα μετά πλέον είναι, δεν έχεις τίποτα. Η εκάστοτε πελάτησα μπορεί κανονικά εν καιρό να έρχεται στο χώρο σου, να τσιμπάται λίγο τις τριχούλες από τα φρύδια, να τις φτιάχνει, έτσι δεν είναι? Αν και είναι πιο εύκολο είναι και πολύ για εκείνη πια. Πλέον. Μπορεί να το κάνει και μόνη της. Ναι, γιατί έχει ήδη το σχήμα. Άρα αυτό είναι. Ναι. Εάν υπάρχει κάτι το οποίο βλέπεις ότι τελικά υστερούν, εκτός από το γέμισμα, υστερούν και στο σχήμα οι περισσότερες γυναίκες που βγάζουν τα φρύδια τους, γιατί υπάρχουν γυναίκες πολύ όμορφες και ο τρόπος που βγάζουν τα φρύδια τους τις ασχημένοι. Προτείνουμε ανεπιφύλακτα το ημιμόνιμο τατού ως μια λύση. Είναι μια έχει, πάρα εσύ πολύ καλή και γυναίκα λύση, και βάφεσαι και βγαίνεις και έχεις τόσους πελάτες εδώ κατά κόρον γυναίκες. Βλέπεις ότι έχει λύσει τα χέρια σε πάρα πολλές. Έχει λύσει τα χέρια, όλες αυτές οι περιποίησεις με το ημιμόνιμο μακιγιάζ και αποφεύγονται να βάφονται πλέον. Στο ημιμόνιμο μακιγιάζ για το φρύδι μας η διάρκεια ζωής είναι πάλι εκεί μέχρι 3 χρόνια. Είναι λιγότερο στα φρύδια, είναι λιγότερο, γιατί είναι πιο πολύ εκτεθειμένο στον ήλιο και είναι διαφορετική χρωστική. Είναι 1 έως 3 χρόνια. Είναι ανάλογα το δέρμα και την έκθεση στον ήλιο. Και πόσο θα το απορροφήσει και θα το κρατήσει. Ακριβώς. Αυτό είναι όμως και όσο πιο συχνά, δηλαδή πες ότι στον 1,5 χρόνο εγώ σου ξανάρθω. Ναι. Μου συμπληρώσει. Ναι. Μετά από 1,5 σου ξανάρθω. Κάποια στιγμή φτάνουμε σε ένα σημείο, φαντάζομαι εγώ με απλή λογική, που έχουμε κλείσει ακόμα και αυτά που πρόκειται να πεταχτούν. Ναι. Με 2, 3, 5 εν καιρό και στα χρόνια συνεδρίες. Αυτό ναι, αλλά σίγουρα θα θέλει κάποια επανάληψη μετά από λίγα χρόνια, γιατί έχουμε πάρα πολύ ήλιο στην Ελλάδα και ξεθοριάζουν αυτά τα χρόνια.
συμπτώματα. Μάλιστα. Είναι ημιμόνιμα, δεν είναι μόνιμα. Αυτό που θέλω έτσι κλείνοντας, γιατί δεν θα την απασχολήσω άλλο. Τελικά πιστεύεις ότι περισσότερο το φρύδι το τονίζουν οι γυναίκες που βάφονται πολύ ή οι γυναίκες που δεν θέλουν να βάφονται? Νομίζω οι γυναίκες που βάφονται, θα έπρεπε να ήταν το αντίθετο, αλλά προσέχουν πιο πολύ τα πάντα. Οι γυναίκες που είναι πιο, περιποιούνται πιο πολύ, που είναι και η δουλειά τους τέτοια, πρέπει να είναι περιποιημένες, είναι πιο συχνές πελάτησες. Μάλιστα. Και βέβαια δεν θα μπορούσα να φύγω από το χώρο αυτό εάν δεν πω απλά μία μικρή εισαγωγή ότι ένα φρύδι και μία ματιά ολοκληρώνεται με κάτι ακόμα που έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι των γυναικών, ακόμα και αυτές που δεν ξέρουν ούτε κραγιό να βάλουν, βλεφαρίδες έχουνε. Γιατί η γυναίκα και η ματιά νομίζω ότι για μένα είναι στη βλεφαρίδα. Καθόλου να μην βαφτείς, από τον ύπνο να σηκωθείς, όταν η γυναίκα έχει έντονη ματιά με βλεφαρίδα, νομίζω ότι εκεί πέρα το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι μία από τις υπηρεσίες, άλλη μία από τις υπηρεσίες που δέχονται εδώ, την οποία εφαρμόζεις εσύ προσωπικά. Ναι. Και πριν φύγουμε, θα κάνουμε και ένα μεγάλο έτσι εκτενέστερο αφιέρωμα σε αυτό. Θέλω να μου πεις, τελικά επιλέγουμε πυκνές και μικρές βλεφαρίδες, αραιές και μεγάλες, και πόσο καιρό η δική σου δουλειά, και το τονίζω η δική σου δουλειά, μένει στην πελάτησα και από τι εξαρτάται αυτό? Λοιπόν, εγώ... Γιατί μου λέει μια φίλη μου, πήγα και να σου πω κάτι, Αλέξανδρε, μου λέει σε 5 μέρες μου λέει με τον ύπνο μου φύγαν όλες. Εκεί, όχι σε σένα, ενώ εκεί τι οφείλεται? Ενώ ας πούμε η φίλη μου η Κωνσταντίνα που ήρθε είναι τώρα 1 μήνα και είναι μια χαρά. Βέβαια τις προσέχει, γιατί παίζει ρόλο και πόσο τις προσέχεις. Αν όλη μέρα σηκώνεις και κάνεις αυτό, και οι κανονικές σου φύγουνε. Πες μου καταρχήν τι είναι μόδα ή μάλλον τι είναι πιο safe για μια γυναίκα. Λοιπόν, εγώ αυτό που προτείνω είναι πάλι κοντά στο φυσικό. Mm-hmm. Δηλαδή, υπερβολικά μακρύς βλεφαρίδες δεν ταιριάζουν καταρχήν σε όλα τα μάτια. Σαφώς. Οπότε βλέπουμε τα μάτια και πάνω εκεί εφαρμόζουμε και διορθώνουμε και το σχήμα των ματιών με τις βλεφαρίδες. Σαφώς. Κάποιες βλεφαρίδες, επειδή είναι αδύναμες, κάποιες φυσικές βλεφαρίδες δεν μπορούν να σηκώσουν ούτε μεγάλο μήκος, ούτε πολύ πυκνότητα. Οπότε πάμε και ανάλογα με την φυσική βλεφαρίδα. Ο χρόνος ζωής τους, όταν ακολουθήσουν τις οδηγίες σου τελειώνοντας. Ο χρόνος ζωής είναι περίπου στον 1 μήνα. Και μετά, σε άλλες είναι λίγο λιγότερο για να έρθουν για τη συντήρηση και σε άλλες είναι λίγο περισσότερο. Είναι ανάλογα πάλι πώς τις προσέχουν. Μάλιστα. Οι βλεφαρίδες αυτές κανονικά μπορεί να βάφονται, κάνουμε το μπάνιο μας, να ξεβαφόμαστε κτλ. Έχουν ειδικό τρόπο που γίνεται το ντεμακιγιάζ. Δεν προτείνω να βάφονται, είναι ήδη έντονες, αβαμμένες. Σαφώς. Αλλοιώνονται με τη μάσκαρα. Και έχουν ένα χρώμα, Όχι, έχει πάρα πολύ χρώμα. Και εκεί πάλι χρωματισμούς, που πάλι και εκεί το βλέπεις πως είναι η φυσική τρίχα. Ναι. Μάλιστα. Ή συνήθως εγώ στα χρώματα της επιδερμίδας, των ματιών και των μαλλιών, συνήθως μπορεί να προτείνω αντί για μαύρη καφέ. Και σε κάποια μάτια χρωματιστά μπορούμε να προτείνουμε και λίγο χρώμα να μπει ενδιάμεσα για να τονιστεί το φυσικό. Αυτό που βλέπουμε πολλές κυρίες που βάζουν μάσκαρα μπλε ή έντονη μόφη. Ναι, μπορεί να μπουν κάποιες λεπτομέρειες τέτοιες για να τονίσει το μάτι. Αφού δεν θα το βάφει, μου λες. Τώρα, παιδιά, οι ερωτήσεις είναι πολλές. Αλλά δεν θέλω να το κάψω το θέμα, όπως λέμε τηλεοπτικά, με μία φορά. Διότι σε έναν τέτοιο χώρο, με μία τέτοια γυναίκα, η μία φορά δεν σου είναι ποτέ αρκετή. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Θέλω να ξαναπούμε άλλη μία φορά πριν το επόμενό μας τηλεοπτικό ραντεβού για να συνεχίσουμε την κουβέντα. Να, σαν να το βλέπω τώρα όπως είμαστε, στην επόμενη φορά ακριβώς το ίδιο ρακόρ όπως λέμε για την τηλεόραση, αλλά θα μιλήσουμε για ονειχοπλαστική. Θέλω λίγο να πούμε άλλη μία φορά ότι εδώ Φραγκλίνου Ρούσβελτ 8 στο Περιστέρι, οι υπηρεσίες στο All About Eve από Τρίτη ως και Σάββατο είναι ονειχοπλαστική. Βλεφαρίδες, ωραία. Μνημόνιμο μακιγιάζ. Είτε αυτό είναι φρύδι, είτε είναι χείλια. Βραδινό μακιγιάζ, νηφικό. Ωραία. Αποτρίχωση. Και βέβαια, και αυτό που οι γυναίκες χειμώνα, καλοκαίρι και οι άντρες θέλουν για να είναι πάντοτε λίγο ένα τάντ πιο διαφορετικό, το καταπληκτικό, υπερσύγχρονο, με τα νέα δεδομένα και νέες τεχνολογίες, η αίθουσα για το σολάριο. Ναι. Γιατί νομίζω ότι μια γυναίκα τελειώνοντας τον ηχοπλαστική κάνει το σολάριο, εντάξει, και φεύγει και κάνει τη βόλτα της στη ΒΕΑΚΙ και γίνεται πανικός. Πάμε και εμείς τώρα τη δική μας βόλτα, ανανεώνω το τηλεοπτικό μου ραντεβού και την Εύα και τις κοπέλες που είναι εδώ, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς σας δείξαμε τον τρόπο. Τώρα πια απαγορεύεται να μην είστε όπως πρέπει.
Πόνο στο αυτί, ανακουφιστείτε άμεσα με το Oticon σε σπρέι. Ένα φυτικό προϊόν ιδανικό για πόνο, βουλωμένα αυτιά, βούισμα και ακυψελίδα. Oticon σε σπρέι, το μόνο κλινικά μελετημένο. Ιδανικό για παιδιά και μεγάλους. Oticon, η νούμερο 1 επιλογή των γιατρών για τον πόνο στο αυτί. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop, Περιστέρι, Ήλιον, Χαϊδάρι. Τώρα και στην Αργυρούπολη. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr με την εγγύηση by Γεωργόπουλο. Γεια σας, Πέγκυ Θαμουράκη. Μελλοντολόγος και σύμβουλος συναισθηματικής διαχείρισης. Είμαι ένθυτα ενορατική και χρησιμοποιώ το ιδιαίτερο αυτό χάρισμα επαγγελματικά εδώ και 22 χρόνια με μεγάλη επιτυχία σε κατηδίαν συναντήσεις ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας για την περιφέρεια και όλα τα μέρη του κόσμου. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η επιλογή σας για μια μελλοντική πρόβλεψη σε μένα θα σας δώσει την ευχέρεια να μάθετε με απόλυτη βεβαιότητα τη μελλοντική εξέλιξη των θεμάτων που σας απασχολούν για σας και για τα πρόσωπα που επιθυμείτε σε μία και μόνο συνεδρία διάρκειας μίας ώρας. Γι' αυτό μη χρονοτριβείτε, καλέστε με άμεσα στο 210-9623-315 γιατί είμαι πρόθυμη και ικανή να σας καθοδηγήσω με τον πιο σωστό και καλύτερο τρόπο για να έρθει και η λύση στα προβλήματά σας. Μία φορά και έναν καιρό κάθονταν ο Θεός και τον είχαν πιάσει ισοφρονιστικές του ανησυχίες. Κοροφύλακας, κατάλαβα, θα έχει κάψει Κοσμάκι. Ψέματα, τον έκαψε στην κυριολεξία τον Κοσμάκι. Έλα, τα σκεφαλάς ημών το κυρίο κλείνομεν. Εκείνο το πρωί ερχόντουσαν οι καταγγελίες από τον νότιο άκρο της νεκρής θάλασσας βροχή. Ο δημιουργός είχε μείνει άναυδος από το τηλεφώνημα. Φαίνεται πως γίνεται της κακομήρας. Γης Μαριά μου, όμορα και σόμορα που λένε. Ακριβώς. Αυτές τις δύο πόλεις αφορούσαν οι καταγγελίες που γινόντουσαν εκεί τα έσχη. Πολύ σαπίλα σου λέει. Μόνο σαπίλα. Βούρκος χαβούζα. Σύψη και παραγμή. Είχε φρίξει ο καλλιτέχνης με τους σχηματισμούς που άκουγε από το τηλέφωνο. Νύφες με συμπεθέρες. Γαμπρί με μπατζανάκηδες. Ξαδελφοσυνυφάδες με κουμπάρες. Μια και δυο ο δημιουργός πάει και βρίσκει τον Αβραάμ. Τι ρε ζηλή και είναι αυτά βρε, του λέει. Μη μιλάτε έτσι μεγαλοδύναμη, του λέει και ο Αβραάμ. Κρίμα είναι. Κρίμα και άδικο, μην το συζητάς. Δεν το συζήτησε ο καλλιτέχνης, απλά ήταν καταπέλτης. Γιατί πόσο να αντέξει πια κι αυτός ο χριστιανός. Δεν άντεχε να γνωρίζει πως το πίμνιο βρισκόταν σε τέτοια έξαρση ελευθερίας. Στην ελευθερία της ενηθικότητας δηλαδή. Η ελευθερία όπου και αξοδεύεται δεν χάνει την αξία της. Σαν να του είπε ο Αβραάμ, αλλά ο καλλιτέχνης ανένδοτος. Έχουμε να κάνουμε με διαστραμμένους χαρακτήρες. Όσο πολλά και να τους προσφέρουμε δεν θα κάνουμε τίποτα. Έτσι αποφάσισε να κάψει τόσο τα Σόδομα όσο και τα Γόμορα. Α, κι αυτός το φτάνει στα άκρα. Σκέφτηκε ο Αβραάμ. Μα θα τους καρβουνιάσεις όλους μεγαλοδύναμε. Μαζί με τα ξερά να καούν και τα χλωρά. Δεν με νοιάζει. Στάχτηκε πολύ περί να γίνουν όλα. Ισχυρίστηκε ο δημιουργός. Αλλά για να μην με λες προκατελημένο, λέει του Αβραάμ, θα σου στείλω δύο αγγέλους και αν το πίμνιο καθολικά σκανδαλιστεί, τότε θα το κάψω όλο. Τέτοιος μπεσαλής είναι. Μπορεί. Όχι, μπορεί είναι. Με το που προσγειώνονται οι άγγελοι στα Σόδομα, έπεσε σύρμα στα Γόμορα και μαζεύτηκε όλος ο πληθυσμός. Φρέσκο πράγμα στο χωριό σου, λέει. Κακά ξεμπερδέματα θα έχουμε, πολύ κακά ξεμπερδέματα. Και δικαίως σκέφτηκε ο Αβραάμ όταν το πλήθος του ζητούσε τους νεοφερμένους για να συνευρεθεί μαζί του τόσο ανυπόμονα. Αλλά ας κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι λίγη υπομονή. Άντρα θέλω, τώρα τον θέλω. Πώς. Κι όμως δεν έκαναν καμία υπομονή, ανταυτού επέδειξαν ασυγκράτητη επιμονή. Θέλαν άντρα και τον θέλαν τώρα. Εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορα. Στην κυριολεξία, αλλά άλλαζε το πλήθος. Δώσε τους ξένους στο λαό, φώναζε. Ανέσχυντη. Μόλις το κατάλαβε ο δημιουργός, λέει στον Αβραάμ, πάρε τους δικούς σου και εξαφανιστείτε προς άγνωστη κατεύθυνση. Πάμε τώρα, ρε. Πάμε, κατασκαφή. Πάμε, κατασκαφή.
Καταστροφή! Και τι καταστροφή, να βρέχει φλόγες μαζί με πύρινες κοντρώνες και πού πίσα με πούπουλα. Ακούγεται υπερπαραγωγή. Μια υπερπαραγωγή που ο καλλιτέχνης δεν ήθελε να δει κανείς άλλος εκτός από τους συμμετέχοντες. Και απαγόρευσε σε αυτούς που γλίτωσαν να γυρίσουν να δουν τι γίνεται πίσω τους. Αυτό κι αν είναι χούντα. Μόνο η γυναίκα του Λότ που ήτο αντιστασιακιά δεν άντεξε και γύρισε πίσω της να ρίξει ένα βλέφαρο στην καταστροφή. Σφάλμα συγχώρητον, ο εμπολότσα προσμέτρητος, συνελόντι πίν ύψος βλακίες δυσθεώρητον. Βεβαίως, διότι ο φινετσάτος καλλιτέχνης που τον παράκουσε δεν την έκαψε, αλλά την άφησε στήλη άλατος. Αυτό θα πει ατυχία, στενοχωρήθηκα. Έτσι, όσοι γλιτώσαν από την καταστροφή ζήσαν καλά, όσο για μας τους υπόλοιπους παραδειγματιστήκαμε από το συμβάν, το κάναμε μότο και από τότε πετάμε φωτιές ο ένας τον άλλον. Γεια σας. Καλή από μας. Αλλοί από εμάς τους πολεμοχαρίς και τους κεφαλαιούχους. Στο ενδεχόμενο μιας επιστίας αντιδράτε έτσι. Ο άντρας μου! Τι ο Σωτήρης, τι έπρεπε, τι έχει. Την Ελλάδα. Ή μήπως αντιδράτε έτσι. Ο Θεέ μου, θα φάω μύτες, θα φάω αυτιά, θα φάω δόντια. Αν και η απιστία είναι γένους θηλυκού. Πύρη, γυνή και θάλασσα, τα τρία κακά. Ο άνδρας είναι αυτός που έχει την πρώτο καθεδρία. Ξέρεις τι λέει ο Πιτιγκρίλη. Λέει λοιπόν ότι οι άνδρες γεννιούνται, μουρδάρδες, ενώ οι γυναίκες γίνονται. Πολλές φορές, ακόμα και σήμερα, τον άνδρα τον ακολουθεί αυτό το γενετήσιο άλοθη. Δεν βγάζεις άκρη με δάφτους. Την απιστία την έχουμε σαν την προχειρότερη αναψυχή. Να, όπως εμείς έχουμε μια μπυρίτσα με μια τυρόπιτα. Είναι σίγουρα μια καλή δικαιολογία τα γονιδιακά χαρακτηριστικά του άνδρα επί του θέματος. Άλλο ο άνδρας, άλλο η γυναίκα. Γιατί? Γιατί ο άνδρας είναι άνδρας. Ο άνδρας έχει πίπι. Και η γυναίκα έχει τίτι. Είπαμε, ο άνδρας άνδρας. Και η γυναίκα γυναίκα. Ίδιο είναι το πίπι με το τίτι. Όχι βέβαια. Αλλά δεν βρίσκω γιατί το πιπί έχει περισσότερα δικαιώματα από το τίτι. Ίσως και να μην γίνεται κι αλλιώς, ξέρω κι εγώ τι να σου πω. Έτσι είναι οι άντρες φτιαγμένοι από το Θεό. Παρά τα αυτά, η απιστία είναι κάτι που συμβαίνει σε όλους. Είναι ένα παιχνίδι ισορροπίας μεταξύ επιθυμίας και προδοσίας. Πορδοσία! Προδοσία! Πορδοσία! Πόρδο! Όπως και να το πεις, όταν ο άλλος χάσει την ισορροπία και γύρει προς την προδοσία, εσύ γίνεσαι ζητούμενη λέξη σε σταυρόλεξο. Σέρνει το έλκυθρο του Άι Βασίλη. Πόσα γράμματα? 8. Τάραντος. Το σίγουρο είναι ότι η απιστία έχει τόσο ανδρικό όσο και γυναικείο πρόσωπο. Αν θέλετε να σοβαρολογήσουμε και να εξετάσουμε το θέμα από τις κοινωνικές του πλευράς, δηλαδή να δούμε την απιστία σαν θέμα κοινωνικών δηλαδή. Μάλιστα. Ακόμα και σήμερα, κοινωνικά, πολλοί φρονούν ότι η γυναίκα σηκώνει την απιστία, ενώ ο άντρας όχι. Έπρεπε να το περιμένεις. Ο άντρας δεν το σηκώνει το κέρα. Όπως δεν σηκώνει και το σκούπισμα. Μπορεί ο άντρας να σου σκουπίσει το σπίτι. Τόσο αναχρονιστικό όσο και σύγχρονο. Παρ' όλα αυτά, ένα είναι το σίγουρο. Το κέρατο δεν καταπίνεται. Του τη χάρισα μία του μάγκα. Έτσι και το ξανακάνει, θα του τα φορέσω με τρεις. Κέρατο με τόκο που λένε. Γιατί δεν παίρνετε παράδειγμα από εμάς τις πιο παλιές. Εμείς που τρώγαμε το κέρατο με τη σέσουλα, τι πάθαμε. Εκτός από έντονες νευρώσεις, κατάθλιψη, πνιγμένη αυτοπεποίθηση και σακατεμένο εγωισμό, με σύμμαχο την αγάπη, τίποτε άλλο. Παλεύουμε μέσα μου η αγάπη και το κέρατο, καταλαβαίνεις. Τι θες να τα κυρώσω? Όχι καλά, είσαι καλά. Το κέρατο νικάει. Έτσι κάνει σιγανό παπαδιά η απιστία όταν παλεύεις μαζί της. Κλονίζει σχέσεις και στο τσακίρ κέφι της γκρεμίζει κιόλας. Ναι, τι τα θες χρυσό μου, έχει τις σταθερές της αξίες η απιστία. Η απιστία λοιπόν, σαν σταθερή αξία που είναι, κάνει τις εμφανίσεις της πολύ συγκεκριμένες. Γι' αυτό γράψτε πότε είναι για να είστε σε ετοιμότητα. Λοιπόν, εμφανίζεται. Όταν κλείσει ο πρώτος χρόνος έγκαμου βίου. Πιο γρήγορα παρακαλώ. Αφού γεννηθεί το παιδί και από τον 5ο στον 7ο χρόνο έγκαμου βίου. Ακόμα πιο γρήγορα παρακαλώ. Όταν αρχίσουν οι απουσίες, τα τηλεφωνήματα σε κατάλληλες ώρες, τα ξαφνικά και περίεργα μηνύματα. Πιο γρήγορα παρακαλώ, πιο γρήγορα. Τα απρόοπτα επαγγελματικά ραντεβού, κάποιες ξεχασμένες φυλάστανες αιστείες που θέλουν ολονύχτια συνδρομή, τότε η απιστία είναι πρώτων πυλών. Ωραίες είναι βιάσει. Ωστόσο, για να μπορέσει κανείς να αποφύγει τη συννεφιά και τα στραπόβροντα της απιστίας, ο μόνος τρόπος είναι η αυτονομία. Be free, αγάπη μου. Δεν παίρνεις λογαριασμό, δεν δίνεις λογαριασμό. Ή η απλοποίηση και η εκλογήκευση του θέματος. Γεια σας. Εγώ με το κέρατο δεν είχα ποτέ μου προκαταλήψεις. Άλλωστε πάντοτε πίστευα ότι από κέρατο μόνο ο ταυρομάχος πήγε.